περισσότερο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Του Αντώνη Σαμαρά 27,5%, του Αλέξη Τσίπρα 26,2%, του Δημήτρη Κουτσούμπα 4,6%, του Σταύρου Θεοδωράκη 4,6%, του Ευάγγελου Βενιζέλου 4,4%, του Πάνου Καμένου 3,2%, του Νίκου Μιχαλολιάκου 2,9%, του Φώτη Κουβέλη 1,4%, και υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό με κανέναν 22%. Τώρα, αν βγάζω εγώ ένα συμπέρασμα, Θωμά, είναι ότι αυτή η πόλωση για την οποία συζητάμε και τη βλέπουμε μπροστά μας διαμορφώνεται και σε απόψεις. Δηλαδή, ή έχει δίκιο Τσίπρας, ή έχει δίκιο Σαμαράς, και οι απόψεις όλων των άλλων έχουν εξαιρετικά μικρά ποσοστά. Προφανώς, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που ψηφίζουν άλλα κόμματα και παρά το γεγονός αυτό λένε με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι που ψήφισαν πρόσφατα σε ευρωεκλογές, ελιά, το Πασόκ. Σε ποσοστό 23% λένε ότι συμφωνούν με τις απόψεις του κυρίου Σαμαρά. Και σε ποσοστό 36% του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Επιστροφή λοιπόν στη δεκαετία του 80. Ναι. Στον δικοματισμό και στη λογική των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Πάμε και πάλι από τα πάρμα από την αρχή. Κύριε Κωνσταντοπούλου, ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 66,2% συνολικά των ψηφοφόρων λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εφαρμόσει μια διαφορετική οικονομική πολιτική, δεν μπορεί να αλλάξει τους όρους του μνημονίου. Γιατί δεν έχετε πείσει όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου? Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα, μια πολύ ενδιαφέρουσα αποτύπωση, η οποία έχει και την εξήγησή της. Η εξήγηση είναι και έχει και τις εκφάνσεις της και τις πτυχές της. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, χωρίς το λαό ενεργό, δεν θα καταφέρει αυτά που μπορεί να καταφέρει με τον λαό ενεργό να διεκδικεί και να συμμετέχει. Δηλαδή, από διαπραγμάτευση με συλλαλητήρια θα γίνει. Και τα συλλαλητήρια τα θέλουμε, βεβαίως. Βεβαίως. Ο κύριος Σαμαράς έκανε πολύ μεγάλο λάθος, όπως και προηγουμένως ο κύριος Παπανδρέου, που δεν εκμεταλλεύθηκαν την λαϊκή αγανάκτηση και την λαϊκή πραγματικά διεκδίκηση, η οποία ήταν επάνδυμη μιας άλλης πολιτικής. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, δεύτερο, θα κάνουμε διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες. Κύριε Βελίκη, θα με κάνουμε, να δώσω θα μια πρώτη εδώ, απάντηση. Θα κάνουμε εδώ, όχι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή συναισθηματικά, εγώ είμαι κοντά στον ιδεολογικό χώρο το δικό σας. Θέλω να, πρακτικά να ξέρω την επομένη των εκλογών με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή. ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ακούστε. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο λαός δικαιούται να βγει από αυτή την μυρολατρία και δικαιούται να βιώσει μια άλλη επιλογή και όχι τον μονόδρομο ο οποίος προπαπαντουσίζεται. Με αίμα και δάκρυ, όπως λέει ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, προχτές τον είχα στο ραδιόφωνο, είχαμε συνομιλία από το Τέξας, είναι έτοιμος, λέει, να πάρει τις αποσκευές του, να έρθει στην Ελλάδα, να κατέβει στις εκλογές μαζί σας, ακόμη και να αναλάβει λοιπόν, και κυβερνητικό θέλω να σας δώσω αλλά μια σοβαρή απάντηση, η οποία σοβαρή απάντηση έχει ως εξής. Ο λαός, στο βαθμό που δεν έχει πιστεί ότι υπάρχει άλλη λύση, έχει θυματοποιηθεί από αυτήν την τρομακτική προπαγάνδα και την τρομακτική καταστροφολογία που τον θέλει υποταγμένο, παρετημένο, να μην διεκδικεί. Εμείς δεν τον θέλουμε λοιπόν ούτε παρετημένο ούτε υποταγμένο, θέλουμε να διεκδικήσει και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικεί. Δεν θέλουμε ένα λαό ο οποίος πυθύνια θα δέχεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, θα προωθεί. Όμως το πιο βασικό στίχημα είναι η επόμενη κυβέρνηση που εμείς, ναι, λέμε ότι θέλουμε να είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη λοιπόν κυβέρνηση πρέπει να έχει μια πολύ ισχυρή εντολή από έναν λαό που διεκδικεί ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια φράση. Ακριβώς, διότι η ισχυρή εντολή και η λαϊκή στήριξη είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που δεν κατάλαβε ποτέ δυστυχώς ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, που ερήμην του λαού, ερήμην του λαού διαπραγματεύθηκαν αλότρια και ημέτερα συμφέροντα. Ξένα προς το δημόσιο συμφέρον. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει, και ξένα προς το λαϊκό συμφέρον. Αν την ερμηνεύω καλά, ότι το αποτέλεσμα αυτό, η τοπάθεια που καταγράφεται σε αυτή την κάρτα και σε αυτό το αποτέλεσμα, ότι το 66,2% λέει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μνημόνιο, οφείλεται στην πλήση εγκεφάλου.
που έχετε κάνει στο κάτω-κάτω στο λαό, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει. Και τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Σρόιντερ. Και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν περιορίζω αυτή ότι ο λαός βλέπει ξεκάθαρα την κατάσταση. Μόνο